Πάμε να ακούσουμε και να δούμε ένα βίντεο και μια εξομολόγηση από την Θωμαία Πέργη. Θωμαία Πέργη, η οποία λέει το κορίτσι το τι έζησε. Ναι. Το τι έζησε. Γιατί πες από ό,τι φαίνεται αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και αντιμετωπίζει ακόμα. Πάθαινε συχνά επιληπτικές κρίσεις. Τέσσερις τη μέρα, λες, συγκεκριμένα. Ημέρα. Ναι, την περίοδο δηλαδή που δούλευε ως τραγουδίστρια, γι' αυτό ήταν και ο λόγος που απομακρύνθηκε. Γιατί όπως λέει η ίδια, όλο αυτό της δημιούργησε ακόμα χειρότερο ψυχολογικό θέμα, με αποτέλεσμα να οι κρίσεις οι επιληπτικές να είναι καθημερινές και τέσσερις τη μέρα, όπως λέει η μια. Για να ακούσουμε. Έχεις μια τριετία. Ναι. Πέρα από τον κορονοϊό που αναγκαστικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, είχα και ένα off ακριβώς ένα χρόνο πιο πριν, το οποίο δεν ήταν ακριβώς επιλογή μου, ήταν επιτακτικό να γίνει για λόγω υγείας. Υγείας. Και είναι κάτι πολύ προσωπικό σου, δεν ξέρω, δεν θέλω να... Κοίτα, Γρηγόρη, είναι ένα θέμα που παλιότερα ήταν πιο ταμπού, αλλά πιστεύω πως καλό θα ήταν να το πω, γιατί ακούω πολλούς ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί και ταλαιπωρούνται με αυτό το θέμα και στην τελική θα ήθελα να το μοιραστώ, γιατί πιστεύω ότι θα βοηθούσα κάποιους. Έχει να κάνει με επιληψία, που εγώ το είχα από τα 18 μου, δηλαδή με το που πήγα να σπουδάσω, προέκυψε. Όλη αυτή την περίοδο των χρόνων που με έμαθε το κοινό και κάνω αυτή τη δουλειά, το είχα αυτό το πρόβλημα. Κανείς δεν το ήξερε και μάλιστα σε κάποιες περίοδους λόγω του άγχους είχα περισσότερες εξάρσεις. Όταν έκανα αυτό το off λοιπόν, ήταν μια απόφαση που πάρθηκε μετά από ένα σημείο που έφτασα να έχω συνεχείς κρίσεις, δηλαδή μιλάμε για 4 τη μέρα, grand mal, δηλαδή της πιο σοβαρού τύπου, που έχουν και κάποιες ακόλουθες συνέπειες. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να τις... Χωρίς να θέλω να μπει, επειδή ακριβώς το ανοίγεις το θέμα, αλλά για να καταλάβει και ο κόσμος και εγώ, όλοι έχουμε ακούσει την φράση επιληψία, αλλά έστω χωρίς να μπούμε στα αυτό που λες, ας πούμε, στις πιο δύσκολες, όσο μπορείς να μας πεις, τι ακριβώς παθαίνει, ας πούμε, το άτομο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι. Ο δικός μου τύπος ήταν συνήθως το πάθαινα πρωί, ήταν μορφαϊκού τύπου, grand mal που σημαίνει με λιποθυμία. Εγώ προσωπικά πάντα συνοδευόταν με το να δαγκώνω τη γλώσσα μου σε πολύ άσχημο βαθμό. Δηλαδή, πολλές φορές έχω πάει στο γνωστό χειρουργικό να κόψω, τέλος πάντων. Και μετά με απώλεια μνήμης για αρκετό διάστημα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που μου περιγράφεις. Σκέψου να έχω πάθει 4 συνεχόμενες από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Άρα εσύ δεν θα μπορούσες να είσαι και μόνη. Δεν μπορούσα να είμαι και όμως, ήμουν. Κάθε φορά που γινόταν έρχονταν οι γονείς μου. Ναι, αλλά πώς ειδοποιούσες εσύ ότι δεν ήσουν καλά. Ήταν ενήμερη. Μαρτύριο αυτό που μου περιγράφεις. Όταν ξυπνούσα συνήθως, έπαιρνα τηλέφωνο. Οι γονείς μου αμέσως καταλάβαιναν τι έχει γίνει. Και είμαι και μοναχοπέδι. Ήταν δύσκολο και οι γονείς μου πραγματικά. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δική σου η επιλογή να το δημοσιοποιήσεις. Ξέρεις για ποιο λόγο το λέω. Και καλά κάνεις να το κάνεις από τη στιγμή για να δούμε είναι και άλλα πρόσωπα και άλλοι άνθρωποι που ίσως να νιώθουν και παράξενα από το που μπορεί να του συμβαίνει. Ακριβώς. Παιδάκια δεν τα στέλνουν στο σχολείο για αυτό το λόγο. Δηλαδή μου λένε γονείς που έχει τύχει να το συζητήσω ότι. Το παιδί μου είναι 6 χρονών, παθαίνει κρίσεις, ντρέπομαι να το στείλω, φοβάμαι να το στείλω. Υπάρχουν παρανοήσεις για το τι μπορεί να είναι αυτό ή από τι μπορεί να προκαλείται. Υπάρχουν πολλοί εκκλητικοί παράγοντες, δεν είναι ένας. Άλλοι λένε είναι γενετικό, άλλοι από χτύπημα. Κάθε επιληψία διαφοροποιείται. Αλλά δεν θέλω να το ακούω άλλο ότι είναι ταμπού, ότι είναι κάτι τόσο σοβαρό. Ναι, είναι σοβαρό, αλλά δόξα τω Θεώ υπάρχουν καταπληκτικές αγωγές, όπως εγώ έπαιρνα. Άρα υπάρχει λύση. Τις περισσότερες περιπτώσεις, ναι. Μπορεί να είναι έτσι βαριές οι αγωγές, αλλά υπάρχει λύση και εγώ το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι μπορείς να ζήσεις μια φυσιολογική ζωή. Εγώ και οδηγώ και κάνω μπάνιο μόνη μου και στο σπίτι μένω μόνη μου και μπορώ να κάνω τα πάντα λειτουργικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Υπέροχο είναι αυτό που λες. Εσύ το ανακαλύπτεις σε τι ηλικία το πρόβλημα? Μόλις πήγα να σπουδάσω και μαζί με το θυροειδή που βγήκε τότε, μάλλον ήταν, ξέρεις, ψυχοσωματικό που έφυγα από το σπίτι, γιατί λίγο καλομαθημένο μοναχοπέδι, γονείς και αυτά. Και συμβαίνει και έκτοτε συνέβαινα ανατακτά χρονικά διαστήματα και εγώ προσωπικά πάντα ήξερα ότι ευθύνεται η αϊπνία μου και η δουλειά που έκανα λοιπόν το ενέτεινε αυτό όλο και περισσότερο.
και η κούραση και το άγχος. Αυτά τα τρία για μένα ήταν το... Ουσιαστικά, θέλω να πω ότι οι γιατροί μπορούν να το αποδώσουν κάπου σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή, πού αποδίδεται ότι μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, ας πούμε... Δεν μου είπαν ποτέ ότι, ξέρεις, είναι γενετικό. Ναι, γιατί, γιατί μου μίλησες για γενετικό, μου μίλησες για χτύπημα. Ναι. Επειδή αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν τους έκανε συμβεί μέχρι εκείνη. Μάλλον ήταν ο τρόπος ζωής. Και αυτό φάνηκε ότι... Το λένε οι γιατροί αυτό, ότι μπορεί να συμβεί. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι λένε ότι αν, κάποιοι που πίνουν πάρα πολύ ή κάνουν ναρκωτικά, και αυτός είναι ένας εκκλητικός παράγοντος. Εφόσον εγώ λοιπόν δεν έκανα αυτά, το περιορίσαμε στο ότι ευθύνεται η αϊπνία και το άγχος. Δηλαδή, ξέρω ότι για μένα red flag είναι αυτά τα πράγματα. Έχουν πει οι γιατροί, έτσι, για να το, απλά να το ολοκληρώσουμε το θέμα, ότι μπορεί να τελειώσει και διαπαντώσει η ιστορία αυτή. Αυτό είναι το παρήγορο και το ευτυχές. Και είναι ένας από τους λόγους που το λέω αυτό. Γιατί εγώ προσωπικά, έχοντας υιοθετήσει έναν λίγο πιο ήρεμο τρόπο ζωής, έχω να πάθω κρίση 2 χρόνια τώρα. Συγκλονιστικά το σε λέει εδώ το κορίτσι. Πραγματικά μας σοκάρει. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε. Δηλαδή, μιλάει και πραγματικά για να βοηθήσει κι άλλα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Να πέφτει κάτω. 4 επιπληκτικές κρίσεις την ημέρα. Βέβαια, καλό είναι που βγαίνει, μιλάει η κοπέλα, λέει για το πρόβλημα, γιατί σίγουρα το αντιμετωπίζουν κι άλλοι. Και τώρα λέει ότι με ένα καινούργιο τρόπο ζωής, ας πούμε, που υιοθέτησε, έχει 2 χρόνια να πάθει κάποια και κρίση. Και να είναι γεροί και δυνατοί. Να της δίνουμε την αγάπη μας και τη δική μας ενέργεια και να προσευχόμαστε και για εκείνη και για όλα τα άτομα τα οποία πραγματικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες με προβλήματα υγείας. Να είναι γεροί και δυνατοί. Μόνη της μου κάνει εντύπωση πώς μπορούσε να είναι μόνη της. Κι όμως σου λέει, τα κατάφερε.